Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είμαστε εδώ με την Μαρία Αναστασοπούλου. Είμαστε έξω από το Sky, είμαστε στον Περίβολο. Ήταν μια πάρα πολύ άγρια νύχτα αυτή που έγινε στο Sky. Έσκασε βόμβα μπροστά στο κτίριό μας. Θα σας δείξει τώρα ο Ηλίας ο Βασίσογλου το σημείο ακριβώς. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα δείτε ότι η πρόσωψη του κτιρίου μέχρι τον τέταρτο και πέμπτο όροφο, όσο έχουμε προλάβει να δούμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει, έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Φαίνεται ότι ήταν πολύ ισχυρός ο εκρηκτικός μηχανισμός. Η έκρηξη έγινε 2 και 37, Μαρία, ακριβώς. 2 και 37 ακριβώς. Η αστυνομία πρόλαβε να αποκλείσει την περιοχή. Ευτυχώς και το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 2 και 35 λοιπόν, στον σταθμό μας έγινε η έκρηξη και βλέπετε, κυρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα αυτή την ώρα. Είχαμε τηλεφώνημα νωρίτερα σε δύο τουλάχιστον μέσα ενημέρωσης. Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο χώρο, ωστόσο η έκρηξη 2 και 37 έγινε και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Έχουν κατέβει οι τζαμαρίες, έχουν πέσει τα κουφώματα, έχουν πέσει ολόκληρες πλάκες. Βλέπετε εδώ λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς τη στιγμή που έγινε η έκρηξη και επιστρέφουμε, ελάτε. Είναι το βίντεο που βλέπετε, κυρίες και κύριοι. 2 και 35 πρώτα λεπτά υπήρξε προειδοποίηση ότι σε 45 λεπτά θα εκραγεί η βόμβα. Μαρία, πάμε να βγούμε λίγο έξω να δούμε ακριβώς το σημείο που έγινε η έκρηξη. Είναι μπροστά ακριβώς από το Sky, επί της Εθνάρχου Μακαρίου δηλαδή. Βλέπουμε, Ηλία, και τους άνδρες εδώ με τις ειδικές στολές που συλλέγουν αυτή την ώρα και το παραμικρό στοιχείο. Βλέπουμε τα παιδιά. Να μην πάμε πιο πέρα, Νίκο μου, να μην χαθούν κάποια πολύτιμα στοιχεία. Εδώ, εκεί που σας δείχνει τώρα ο Ηλίας Βασίσογλου, είναι το σημείο ακριβώς που έσκασε η βόμβα και όλο το οστικό κύμα πήρε την πρόσωψη του Sky μπροστά στην Εθνάρχου Μακαρίου. Είναι ο δρόμος ακριβώς μπροστά από το Sky, κυρίες και κύριοι, στην υπόγεια διάβαση που υπάρχει και περνάει ακριβώς απέναντι στο τρίγωνο του Φαλήρου. Μπαίνουμε, βεβαίως. Έλα, Ηλία. Ελάτε μέσα, παιδιά. Μας λένε οι άνδρες εδώ της αντιτρομοκρατικής να μπούμε μέσα και καλά κάνουν, γιατί είναι ακριβώς το σημείο που χρειάζονται τα στοιχεία για να συλλεγεί και το παραμικρό, να μην χάσουμε κάποιο στοιχείο. Έλα, Παναγιώτη. Παναγιώτη Σπυρόπουλος μαζί μας. Απλά όλα φυσικά ξεκινάνε, δεν ξέρω τι έχετε πει. Ξεκινάνε στη 1 παρα 10 και 1 και 52 μάλλον. 1 και 50, 1 και 52. Άγνωστος επικοινωνεί, ίσως ο ίδιος, ίσως δύο άτομα, με τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και με την ιδιοσιογραφική στο σελίδα Ζούγκλα, προειδοποιώντας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, έξω από το Sky. Σε πόση ώρα, Παναγιώτη? Σε 45 λεπτά χρονικό περιθώριο. Βλέπουμε εμείς συνέχεια, Παναγιώτη, το βίντεο όση ώρα μιλάμε, ναι. Παίζει συνεχώς το Sky. Αποκλείστηκε ο χώρος, ευτυχώς έγκαιρα. Ειδοποιήθηκαν εδώ οι υπεύθυνοι ασφαλείας προκειμένου να ανακοινωθεί το κτίριο όσοι ήταν εργαζόμενοι εδώ μέσα. Έγινε η εκένωση. 2 και 37 σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Δείγμα φυσικά είναι όλες αυτές οι ζημιές. Είδαμε ότι έχουν κόψει έξω και τα κάγκελα του δρόμου. Παναγιώτη, τι κάζεται ότι ήταν ο εκρηκτικός μηχανισμός? Ήταν τοποθετημένο σίγουρα μέσα σε ένα σακίδιο. Δεν αποκλείεται να υπήρξε και μεταλλικός φορέας μέσα στον οποίο ήταν ο ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός. Υπήρχαν η εκρηκτική ύλη σε ποσότητα, από ό,τι φαίνεται, ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Τουλάχιστον, όπως λένε και επισημαίνουν αξιωματικοί της Δημοκρατικής Υπηρεσίας αλλά και της, του Τμήματος Εξαιρετήρων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Να πούμε, Παναγιώτη, ότι είναι εδώ από την πρώτη στιγμή η Όλγα Γεροβασίλη. Είναι ο αρχηγός της Δημοκρατικής, αρχηγός της αστυνομίας. Ο Αριστίδης Ανδρικόπουλος, ο αρχηγός, είναι ο διοικητής της Δημοκρατικής Υπηρεσίας και ο υποδιοικητής. Πάρα πολλά στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα, θα έλεγα, θα μπορούσα να σας πω. Η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή, να πούμε. Επικοινώνησαν μαζί μας άνθρωποι που μένουν στη γύρω περιοχή και μας είπαν ότι βγήκαν από τις πολυκατοικίες τους. Για να καταλάβουμε. Επικοινώνησαν με εμένα φίλοι και είπαν από το κέντρο της Αθήνας. Ο χώρος εδώ έχει μεγάλο εύρος, θα λέγαμε, παρότι το τροστικό κύμα εκτονώθηκε, όπως είδαμε, μέχρι τον πέμπτο όροφο, έκτο στα τζάμια. Φυσικά, αν θέλαμε να μιλήσουμε και για τις πρώτες εκτιμήσεις, το ποιος και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την υπάρχει επίθεση. Υπάρχει τι λένε? Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση, είναι επιφύλαξη, γιατί συνηθίζει να το κάνει. Είναι η ομάδα λαϊκών αγωνιστών. Είναι η πρώτη, θα λέγαμε, σε ποσοστό, θα λέγαμε, εκτιμήσεων των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί φυσικά η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς ή η επαναστατική αυτοάμυνα. Βέβαια, όπως τουλάχιστον συζητούσα λίγο νωρίτερα με αξιωματικούς της Δημοκρατικής, ήταν ένα χρονικό διάστημα που βρίσκονταν σε κόκκινο συναγερμό. Συνηθίζουν δυστυχώς οι τρομοκρατικές οργανώσεις και προβαίνουν σε τέτοιου είδους χτυπήματα πριν από τις γιορτές.
Το είδαμε και πέρσι, αν θυμάστε, με την επαναστατική αυτοάμυνα με πολεμικά καλάζικο φεναντίον τη δημιουργία Πρωμάτη. Είναι στην... και η δεύτερη φορά που προσπαθούν να χτυπήσουν το Sky, Παναγιώτη. Θυμόμαστε όλοι πριν τρία χρόνια ήταν ή τέσσερα. Νομίζω στις εκλογές κοντά ήταν που είχαμε τις χειροβομβίδες. Εδώ αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Καλά, καμία σχέση. Και αν μιλάμε για βόμβα στην ενημέρωση, μπορούμε να θυμηθούμε, εσύ θα θυμάσαι και ακόμα καλύτερα, τη ρουκέτα στο Μέγκα 17 Νοέμβρη. Επίσης, άλλη μια βόμβα, θυμάμαι καλά, πάλι στην Μεσογείο, πάλι στο, στο Μέγκα. Έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε και στη συνέχεια. Για τέτοιες ζημίες, ναι, γιατί φανταζόμαστε εδώ, αν ήταν σε άλλη ώρα, αν υπήρχαν εργαζόμενοι σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον, που δεν υπήρχαν, γιατί έχουμε μπει και από μέσα από το κτίριο και έχουμε δει τις ζημίες είναι τεράστιες. Το βλέπετε, λέει. Σαν να έχει βομβαρδιστεί το κτίριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επειδή μας δείχνει ο Ηλίας ο Μπασίσογλου αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει και εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτή την ώρα και μας έχει ζητηθεί και από την αστυνομία. Βλέπετε εδώ ότι περπατάμε πάνω στα τζάμια. Στην πραγματικότητα και θέλει προσοχή. Όλοι να δείξεις, Μαρία και Ηλία, ο Ηλίας Μπασίσογλου σας φέρνει την εικόνα. Είναι ακριβώς εδώ σχεδόν το σημείο όπου βρίσκονται από πίσω μας τα κάγκελα που έχουν κοπεί, είναι στον δρόμο, δεν ξέρουμε πώς έχουν προσεγγίσει, αν είναι από τον δρόμο ή μέσα. Εδώ είναι τα κάγκελα, εδώ είναι ακριβώς το... Είναι το σημείο η εκτόνωση, είναι ακριβώς εδώ, βλέπουμε τα κάγκελα που έχουν ακριβώς κοπεί. Είναι, εδώ έχει εκτονωθεί όλο το οστικό κύμα της έκρηξης. Μα βλέπουμε έχει κοπεί το δέντρο, έχουν κοπεί τα κάγκελα. Ακόμα υπάρχει, παιδιά, η αίσθηση, η μυρωδιά υπάρχει ακόμα στην ατμόσφαιρα. Και ο Δημήτρης Λάπας είναι ακριβώς απ' έξω. Επίτρεψέ μου, Παναγιώτη, γιατί είναι ακριβώς απ' έξω να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Λάπα. Απλά δείχνει ακριβώς εδώ, Ηλίας, δείχνει ακριβώς πόσο έχει φύγει όλο το κράσπεδο με τα σίδερα. Βλέποντας το... το οστικό κύμα έχει εκτονωθεί προς το Sky. Σημαίνει δηλαδή ότι η βόμβα ενδεχομένως, δεν θέλω να προβώ σε ιδιαίτερες εκτιμήσεις, καθότι δεν είμαι, θα λέγαμε, και αρμόδιος. Αλλά φαίνεται ότι πράγματι η βόμβα έχει τοποθετηθεί εδώ από τον πεζόδρομο και όχι από την. Παναγιώτη, βλέπουμε το σημείο λοιπόν που εξεράγει στην πραγματικότητα η βόμβα. Πάμε να περιγράψουμε την εικόνα που μας δείχνει τώρα ο Ηλίας Μπασίσογλου. Έλα, Παναγιώτη, γιατί βλέπουμε ότι έχει κοπεί και το κομμάτι εδώ μπροστά μας. Έχουν κοπεί εδώ και τα σίδερα. Έχουν λυγίσει τα σίδερα. Είναι ένα δείγμα. Ηλία, αν θέλεις, δείξε λίγο εδώ πέρα. Έχουν κοπεί εδώ πέρα μέχρι και τα σίδερα. Από την άλλη πλευρά εδώ ακριβώς. Αν μπορείς να δείξεις εκεί το κράσπεδο που έχει φύγει τελείως μαζί με τα σίδερα που κρατούν το μπετό. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο κριτικός μηχανισμός και από ό,τι φαίνεται οι βομβιστές έχουν τοποθετήσει τη βόμβα, έχουν έρθει πράγματι εδώ από τον πεζόδρομο, από την υπόγεια διάβαση και έχουν τοποθετήσει το σακίδιο, ενδεχομένως το έχουν κρεμάσει πάνω στα προστατευτικά και κλειδώματα του δρόμου. Όπως λέγαμε νωρίτερα, δώσανε ένα περιθώριο βέβαια 45 λεπτά. Όπως φαίνεται εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο δώσανε, Μαρία, 45 λεπτά περιθώριο, γιατί η βόμβα ήταν τόσο ισχυρή που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε να αποκλείσουν και παράπλευρες απώλειες. Είναι ένα σημείο, παιδιά, που δεν περνάει κόσμος βέβαια τέτοια ώρα εδώ. Είναι δύσκολο σημείο. Αν ήταν άλλη ώρα, νομίζω εδώ θα είχαμε θύματα. Είναι τρομακτική η έκρηξη. Περνούν όλοι οι εργαζόμενοι του Sky, από εδώ περνάμε. Οι περισσότεροι τουλάχιστον σε αυτό το σημείο περνάμε. Ή κάτω από τη γέφυρα, από τη διάβαση, στην υπόγεια ή πάνω από αυτή. Βλέπουμε το σημείο που έγινε η έκρηξη, λοιπόν, μας το έδειξε ο Ηλίας. Τώρα δείχνουμε εδώ το αποτέλεσμα της έκρηξης. Κοιτάξτε εδώ όσο περπατάμε, είναι σπασμένα τζάμια και διαλυμένα αλουμίνια που έχουν πέσει από όλους τους ορόφους.